Η κατάσταση λοιπόν στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας είναι έκριθμη. Ρωσικά μαχητικά περιπολούν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Είναι μια κατάσταση που μυρίζει μπαρούτι και ανησυχεί τις χώρες που συνορεύουν με τη Λευκορωσία. Πάμε λοιπόν στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι Παντελή εξέφρασαν φόβους ότι όλο αυτό μπορεί να κλιμακωθεί και να γίνει στρατιωτική σύραξη. Ακριβώς. Κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο διαρρέουν στον γερμανικό τύπο ότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες πως αυξάνεται ο κίνδυνος μια στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Ακούσαμε και προηγουμένως ότι υπάρχουν πτήσεις ρωσικών μαχητικών στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους στην περιοχή. Να πούμε ότι πράσινοι και φιλελεύθεροι, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στη νέα γερμανική κυβέρνηση, ζήτησαν σήμερα κυρώσεις αρχικά και άμεσα εναντίον των ρωσικών αερογραμμών αλλά και των τουρκικών αερογραμμών, που φέρονται να είναι οι βασικές αερογραμμές που διακινούν τους μετανάστες από τη Μέση Ανατολή στο Μίνσκ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, η Αεροφλότ, λέει, και οι τουρκικές αερογραμμές παίζουν τον βασικό ρόλο στη λαθρέα διακίνηση μεταναστών. Οι αναλυτές αναρωτιόνται πώς είναι δυνατόν η Μόσχα να μην γνωρίζει πως χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν στις πρεσβείες της Λευκορωσίας και αγοράζουν με χιλιάδες ευρώ και δολάρια βίζες για να ταξιδέψουν στο Μίνσκ. Πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να μην γνωρίζει ότι στην Κωνσταντινούπολη φτάνουν από χώρες της Μέσης Ανατολής χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι στη συνέχεια μετακινούνται από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα προς το Μίνσκ. Τέλος, να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χάικο Μας, πριν λίγο στο Κοινοβούλιο δήλωσε ότι τη Δευτέρα είναι θα αποφασιστούν νέες κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας. Μία βασική κύρωση θα αφορά την εξαγωγή ποτάσας από τη Λευκορωσία, γιατί είναι το βασικό εξαγωγικό προϊόν της Λευκορωσίας που φέρνει και συνάλλαγμα. Τέλος, να πούμε ότι υπήρξε και δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Πολωνία. Πόπι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.